συζήτηση με ένα κυβερνητικό στέλεχος αυτή την φορά. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεσπρωτείας, ο κύριος Βασίλης Γεώργιακας, απόψε μαζί μας. Κύριε Γεώργιακα, καλησπέρα σας από τα Γιάννηνα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε εν μέσω θέρους, αλλά με τα ζητήματα να είναι αρκετά στην πολιτική ατζέντα, κύριε Γεώργιακα, και εσείς είστε στην Αθήνα. Ακόμη υπάρχει κοινοβουλευτικό έργο, δεν έχει κλείσει η Βουλή και έχουμε και κρίσιμα νομοσχέδια έτσι να έρχονται τις επόμενες ημέρες. Όντως, όντως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Γεώργιακα, έτσι, επειδή βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες να υπάρχει μία πάλι προκλητικότητα από πλευράς της Τουρκίας. Εκεί που φαινόταν να έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, να που πάλι βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Νομίζω ότι σήμερα όντως ήταν μία δύσκολη μέρα και από ό,τι βλέπουμε οι γειτονές μας δεν θέλουν να κατανοήσουν, να καταλάβουν ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να τα απεμπολίσουμε. Τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που τις τελευταίες μέρες έχει γίνει κόκκινο πανί για τον Πρόεδρο της Τουρκίας, νομίζω ότι χειρίζονται εξαιρετικά τα θέματα αυτά και δεν δίνουν το δικαίωμα σε καμία περίπτωση έτσι να αμφισβητηθεί η κυριαρχία της χώρας μας. Νομίζω λοιπόν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν πρέπει να κατανοήσει ότι δεν ωφελεί σε τίποτα μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, όχι μόνο τώρα, αλλά σε καμία περίπτωση, αλλά ιδιαίτερα τώρα μέσα σε μια αυξημένη τουριστική περίοδο, αν και τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι στη γείτονα χώρα έχει πέσει πάρα πολύ ο τουρισμός και δεν είναι και καθόλου τυχαίο εάν δημιουργούνται και σκόπιμα τέτοιες ενέργειες. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θέλω να μπω σε τέτοια σενάρια. Εμείς είμαστε ανά πάσα στιγμή σε απόλυτη εγρήγορση και δεν θα δώσουμε σε καμία περίπτωση το παραμικρό δικαίωμα αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και αν θέλετε, κύριε Γεώργιακα, γύρεται πάλι όλη αυτή η ένταση λίγες ημέρες μετά την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από τον Ατήλα στην Κύπρο, έτσι, γιατί με το ζήτημα το Κυπριακό να παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να αναζητείτε μία λύση έτσι με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και αυτή τη χρονική στιγμή επέλεξε η Τουρκία, κάθε άλλο παρά τυχαία, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι τυχαία σίγουρα και δεν είναι τυχαία και η παρουσία για πρώτη φορά Έλληνα Πρωθυπουργού την ημέρα μνήμης με την παρουσία του στην Λευκωσία, όπως επίσης και των άλλων δύο πολιτικών αρχηγών. Βέβαια. Πράγμα που δείχνει ότι η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη, θα έλεγα, με ιδιαίτερο σεβασμό, με πίστη και θα έλεγα με δύναμη τη στήριξη ενός ενιαίου κυπριακού κράτους. Παρόλο που δυστυχώς για 50 χρόνια είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, έτσι, που είναι διαιρεμένη, και όλοι μας πρέπει να μην ξεχνάμε και να παλέψουμε φυσικά, έτσι, με, όπως όλοι γνωρίζουμε, με έναν δύσκολο αντίπαλο, δύσκολο γείτονα, να καταφέρουμε να επιληθεί ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα για την κυπριακή δημοκρατία. Και η αλήθεια είναι, κύριε Γεώργιακα, ότι τα εθνικά ζητήματα και όχι μόνο όμως και άλλα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία θα έπρεπε να βρίσκουν σε μία ομοφωνία, αν θέλετε, τα κόμματα σε επίπεδο χώρας. Δηλαδή, αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία γραμμή και στα εθνικά ζητήματα, αλλά και σε άλλα κρίσιμα ζητήματα, ανεξαρτήτως ενδεχομένως των διαφορετικών πολιτικών που το κάθε κόμμα στηρίζει. Θα μπορούσαν όμως να βρεθούν χρυσές τομές για να έτσι υπάρχει μία φωνή ενιαία σε αρκετά από αυτά. Σίγουρα και νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις το πόσο καλά θα είναι να βγαίνει μία φωνή προς τα έξω. Και νομίζω ότι σε όλες τις δύσκολες περιπτώσεις και στο παρελθόν, αλλά ευχόμαστε να μην χρειαστεί και στο μέλλον, η ελληνική ψυχή, οι ελληνικές θέσεις θα είναι ξεκάθαρες, ενιαίες σε κάθε γείτονα που θα θελήσει να αμφισβητήσει έστω και μία σπιθανή από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μάλιστα. Να έρθουμε στα δικά μας λοιπόν, κύριε Γεώργιακα, γιατί στο εσωτερικό της χώρας δυστυχώς τα ζητήματα της ακρίβειας παραμένουν. Είναι ένα από τα θέματα για τα οποία
άσκησε και κριτική στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία από τα Γιάννα χθες το βράδυ ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε χαρακτηριστικά ότι στα ζητήματα της ακρίβειας δεν μπορούμε να απαντάμε με επιδοτήσεις. Κυρία Σταύρου, είναι ένα γεγονός το οποίο και ο Πρωθυπουργός και τα μέλη στο σύνολό τους της κυβέρνησης, αλλά και εμείς το έχουμε αναγνωρίσει. Έτσι, και δεν είναι μόνο το αναγνωρίζουμε, βλέπουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν και προσπαθούμε πιέζοντας και εμείς από την πλευρά μας σαν βουλευτές τους υπεύθυνους υπουργούς και τελευταία και τον κύριο Θεοδωρικάκο, ο οποίος έχει αναλάβει το πολύ δύσκολο όντως έργο της διαχείρισης των τιμών και ιδιαίτερα των τροφίμων, ένα θέμα το οποίο απασχολεί κάθε ελληνική οικογένεια, τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, γιατί οι αυξήσεις τα τελευταία 2-3 χρόνια ήταν πάρα πολύ σημαντικές. Νομίζω όμως ότι τους τελευταίους 2 μήνες με 3 υπάρχει μια αποκλιμάκωση της τάξης του 4-5% σε πάρα πολλά προϊόντα, είτε είναι οπροκυπευτικά, ακόμη και στα είδη καθαριότητας και σε πάρα πολλά άλλα είδη. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι μας ικανοποιεί. Πρέπει να γίνουν σημαντικές προσπάθειες και ήδη ο κύριος Θεοδωρικάκος από τη στιγμή που ανέλαβε και το Υπουργείο προσπαθεί και σε συνεργασία με το σύνδεσμο των πολυεθνικών που διαχειρίζονται τα σούπερ μάρκετ, όπως επίσης με την αύξηση κατά 50 του αριθμού των ελεγκτών και τις επαφές που έχει κάνει με όλους αυτούς που εμπλέκονται ουσιαστικά στην τιμολόγηση των προϊόντων, να είναι η απαρχή μιας σημαντικής παρέμβασης, έτσι ώστε να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί τα ίδια προϊόντα στην Ελλάδα να είναι ακριβότερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλει δουλειά, θέλει μηχανισμούς και συνεχή επαγρύπνηση. Μόνο έτσι θα πετύχουμε να μειώσουμε σημαντικά τις τιμές που όντως, όπως είπαμε, έχουν ξεφύγει τα τελευταία 2 χρόνια. Όπως επίσης τον τελευταίο μήνα είδαμε και τις τιμές της ενέργειας και ιδιαίτερα του ηλεκτρικού ρεύματος να ξεφεύγει. Ευτυχώς σήμερα υπήρχε μια σημαντική αποκλιμάκωση. Από το 217 η μεγαβατόρα έχει πάει στα 140 ευρώ, που σημαίνει ότι είναι ένας δείκτης ότι θα υπάρχει μια σημαντική αποκλιμάκωση και ο μέσος όρος της μεγαβατόρας το μήνα Ιούλιο να περιοριστεί και να μην έχει συνέχεια η αυξητική αυτή τάση που παρουσίασε τις τελευταίες μέρες. Χρειάζεται λοιπόν σημαντική προσπάθεια, χρειάζεται γρήγορση, χρειάζεται, θα έλεγα, όσο και να κατά τη δικιά μου άποψη βλέπουμε ότι είναι ένα χρηματιστήριο σε καθημερινή βάση η τιμολογιακή πολιτική, είναι να παιδεύει όλους μας προκειμένου να παρακολουθούμε την εξέλιξη των τιμών. Χρειάζεται λοιπόν μια σταθερότητα, χρειάζονται αυτόματοι μηχανισμοί, όπως είπε και η πολιτεία δεν θα αφήνει να ξεφεύγουν οι τιμές έτσι ώστε να δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους καταναλωτές, για να μπορούν όλοι να αντιμετωπίζουν και να είναι συνεπείς και αυτοί στις υποχρεώσεις απέναντι στην πολιτεία και απέναντι στους παρόχους που καταναλώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Βέβαια, γιατί αναφερθήκατε, θα σας ρωτούσα για την ενέργεια, γιατί βιώνουμε και ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, κύριε Γιώργεκα, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, άρα σημαίνει ότι αρκετός κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου χρειάζεται και να χρησιμοποιήσετε air condition για να πάρει μια ανάσα δροσιάς ουσιαστικά. Αυτό όμως φαίνεται ότι θα το πληρώσει ακριβά, να το πω έτσι, και έχουμε μπροστά μας και έναν ακόμη χειμώνα, που δεν ξέρουμε πώς θα πάει. Είδαμε σε ηλεκτρικής ενέργειας και ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, όπου εκτοξεύτηκε στα ύψη η τιμή της μεγαβατόρας, έφτασε 500 ευρώ λοιπόν η μεγαβατόρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας πόσο ακριβά πρέπει να πληρώσουμε έτσι το φρεσκάρισμα κατά τους θερμούς μήνες του καλοκαιριού. Μάλιστα. Κύριε Γιώργεκα, επειδή είπα και νωρίτερα, έρχονται στις επιτροπές της Βουλής αυτές τις ημέρες διάφορα νομοσχέδια, είτε έχουν να κάνουν με την παιδεία, είτε έχουν να κάνουν με την υγεία, το μεγάλο θέμα έτσι, της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που προβλέπει ενοποίηση ψυχικών δομών υγείας αλλά και ενοποίηση δομών απεξάρτησης. Αρκετά έντονη κριτική η οποία ασκείται επίσης σε αυτό το θέμα στην κυβέρνηση. Τελικά γίνεται μια προσπάθεια συγκεντρωτισμού
αυτών των δομών, κύριε Γιώργιακα, για να ξεκινήσω από αυτό το ζήτημα του νομοσχεδίου της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Είναι όντως μια σημαντική τομή που γίνεται και έρχεται. Ξεκίνησε μάλλον ήδη σήμερα στις Επιτροπές Κοινωνικών Υποθέσεων. Αύριο είναι η ακρόαση φορέων και η πρώτη ανάγνωση. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο οποίος έχει σχεδιάσει ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό, είναι ένας μετρημένος, ένας άνθρωπος ο οποίος κατέχει το θέμα της ψυχικής υγείας. Έχει δοθεί μια σημαντική βαρύτητα. Το νομοσχέδιο δουλεύεται αρκετούς μήνες. Νομίζω ότι η πρώτη συζήτηση που έγινε ήταν το Νοέμβριο, που ακόμη υπουργός ήταν ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Άρα λοιπόν στις απόψεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και όλων των αντιπολιτευομένων κομμάτων ότι πρέπει να αποσυρθεί τη δεδομένη στιγμή είναι τελείως άκερες και χωρίς ουσιαστικό λόγο. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια και μεταφορά αρμοδιοτήτων στις υγειονομικές περιφέρειες και ιδιαίτερα στον έναν υποδιοικητή που θα έχει κάθε υγειονομική περιφέρεια με μεταφορά αρμοδιοτήτων, συντονισμού και διαχείρισης, θα έλεγα, των δομών ψυχικής υγείας. Προσπαθεί να γίνει μια ομαδοποίηση, έτσι, χωρίς να καταργηθεί καμία δομή, χωρίς να απολυθεί κανένας εργαζόμενος, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως παρενέργεια. Άρα λοιπόν μια ομαδοποίηση τέτοια που να είναι και να υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει επιμερισμός των περιστατικών, να υπάρχει επιμερισμός των εργαζομένων και πάνω απ' όλα να υπάρχει η σωστή αντιμετώπιση. Να μπορούμε, γιατί στην καθημερινότητά μας, όλοι μας, αφού γκραζόμαστε τα προβλήματα της κοινωνίας. Είτε γιατί πρέπει να μπουν κάποια άτομα σε δομές απεξάρτησης, είτε έχει σχέση με ναρκωτικές ουσίες, είτε έχει σχέση με αλκοόλ, είτε οποιαδήποτε άλλη εξαρτησιογόνο ουσία που πρέπει κάποιοι συνάνθρωποι μας να μπουν στη δομή και να τύχουν την ευνοϊκή, θα έλεγα, αλλά και ουσιαστική αντιμετώπιση από τις υγειονομικές αρχές. Είναι λοιπόν μία τομή που κατά την άποψή μας θα διευκολύνει και θα υπάρχει μία κεντρική διοίκηση η οποία θα κατανέμει, θα επιμερίζει και θα δίνει ουσιαστικές λύσεις στα όποια προβλήματα θα υπάρχουν για την αντιμετώπιση των ευάλωτων αυτών κοινωνικών ομάδων. Βέβαια, κύριε Γιώργιακα, καμία από τις, ένας από τους λόγους της έντονης αντίδρασης που υπάρχει από δομές, όπως είναι για παράδειγμα το ΚΕΘΕΑ, το οποίο έχει στεγνά προγράμματα, είναι ότι οι εξαρτημένοι και εν δυνάμει απεξαρτημένοι χάνουν αυτό το δικαίωμα της επιλογής του. Αν δηλαδή θα ακολουθήσουν ένα στεγνό πρόγραμμα ή αν θα ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα απεξάρτησης με υποκατάστατα. Είναι έτσι ή τελικά το ερμηνεύουν λάθος? Νομίζω ότι οι επιστημονικές ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα καθορίζουν και θα αποφασίζουν την αντιμετώπιση κάθε ενός ασθενούς που θέλει να ενταχθεί στο οποιοδήποτε πρόγραμμα και νομίζω ότι θα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, έτσι, θεραπευτικών προγραμμάτων ανάλογα με την ομάδα που θα διαχειρίζεται κάθε πρόγραμμα. Άρα λοιπόν απολύτως τίποτα δεν καταργείται και όλα θα είναι στη διάθεση των ανθρώπων οι οποίοι πάσχουν, οι οποίοι έχουν την ανάγκη της στήριξης από την πολιτεία. Μάλιστα. Κύριε Γιώργιακα, λόγω και της επαγγελματικής σας ιδιότητας να μείνω λίγο στον χώρο της υγείας, τελικά μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία, στο δημόσιο σύστημα υγείας με επιστράτευση εντός ή εκτός εισαγωγικών των ιδιωτών? Κοιτάξτε να δείτε. Και επειδή το συζητάμε και ήδη δεχόμαστε και εγώ σαν βουλευτής και σαν γιατρός από τη μια η νομοθέτηση η οποία προσπαθεί να δώσει λύσεις σε νοσοκομεία τα οποία όντως στερούνται συγκεκριμένες ειδικότητες που πρέπει να καλύψουν ανάγκες για να αντιμετωπιστούν ασθενείς με παθολογικά προβλήματα ή ακόμη σε άλλα νοσοκομεία και άλλων ειδικοτήτων. Και από την άλλη έρχομαι να αντιμετωπίσουμε τη βούληση των ιδιωτών γιατρών, τη βούληση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, όπου υπάρχει μία αντιπαράθεση όσον αφορά την κάλυψη κάποιων εφημεριών, εάν δεν συνενούν οι ιδιώτες γιατροί
με υποχρεωτική καταντέλεσθε από την πολιτεία. Και αν δεν καλυφθούν, θα υπάρχει κάποια ποινή όσον αφορά τη δυνατότητα συνταγογράφησης μέσω του ΕΟΠΗ. Νομίζω ότι ο Υπουργός αλλά και ο Πρωθυπουργός εξήγησαν ότι πάνω απ' όλα σε μια δύσκολη περίοδο και όπου και αν χρειάζεται και χωρίς να είναι μόνιμη αυτή η κατάσταση, να μπορεί κάθε γιατρός με το φιλότιμό του, με τη συνέπειά του και με την, θα έλεγα, με την υπευθυνότητά του, την αγάπη προς το επάγγελμα, γιατί εκτιμώ ότι όλοι οι γιατροί, στο σύνολο σχεδόν άνθρωποι είμαστε, μπορεί να υπάρχουν και κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, θέλουμε να προσφέρουμε στο συνάνθρωπό μας. Γίναμε γιατροί γιατί το έχουμε μεράκι, γιατί θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Από την άλλη, εγώ θα πω και νομίζω ότι και καθένας θα μπορεί να έχει κάποιες επιφυλάξεις κατά πόσο ένας γιατρός που είναι 20-30 χρόνια εκτός του συστήματος υγείας, έτσι, να μπορεί να ανταπεξέλθει, έτσι, επιστημονικά, έχοντας μη συνεχή επαφή με την καθημερινότητα αντιμετώπισης των ασθενών μέσα σε μια κλινική. Όντως, κατά την άποψή μου, μπορεί να υπάρχουν κάποια θέματα εκεί. Έτσι, όσο και φιλότιμο, όσο και διάθεση να έχει κάθε γιατρός προκειμένου να καλύψει πραγματικές ανάγκες. Θα μου πείτε από την άλλη, το να μην υπάρχει και γιατρός καθόλου μέσα σε μια κλινική, εν ώρα εφημερίας, εν ώρα που πολλά περιστατικά και ιδιαίτερα καλοκαιρινούς μήνες σε διάφορες περιοχές όπου αυξάνεται ο πληθυσμός, ποιος θα τους καλύψει έστω και με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να τους παρέχει, τις πρώτες ανάγκες που πρέπει να καλύψει. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και νομίζω ότι όλοι μας σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις θα πρέπει να ρίχνουμε τους τόνους, να συζητάμε, να συναποφασίζουμε και πάνω απ' όλα με τον όρκο που έχουμε δώσει να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για την υγεία των συνανθρώπων μας. Αυτό είναι το κύριο μέλημα, αυτό πρέπει να βρούμε την κοινή λύση και θα έλεγα ότι πολλά προβλήματα δημιουργούνται, έτσι, και όλοι μας το έχουμε ομολογήσει, από το ότι οι γιατροί δεν έχουν τις κατάλληλες αμοιβές. Αμοιβές, έτσι, που θα τους δώσει τη δυνατότητα. Ξεκινάμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Γιώργη, τελικά μάλλον ξεκινάμε ανάποδα. Δηλαδή, όταν θα έπρεπε να είχαμε δώσει ενδεχομένως κίνητρα στους γιατρούς, ώστε στις προκηρύξεις ή να αυξήσουμε τον αριθμό των προκηρύξεων μέσα στα δημόσια νοσοκομεία που θα μπορούσαν να καλύψουν θέσεις, ξεκινάμε αντίστροφα. Θα μπορούσε να είναι μία λύση αυτό που προωθείτε τη δεδομένη χρονική στιγμή, έχοντας εξαντλήσει όμως άλλα περιθώρια, κύριε Γεωργιακά. Έχουν γίνει προκηρύξεις, έχουν αποβεί άγονες σε πάρα πολλά από τα νοσοκομεία. Γιατί δεν υπάρχουν τα κίνητρα τα οποία λέτε όμως. Όπως είναι η Σπάρτη, όπως είναι η Δράμα, όπως είναι το νοσοκομείο της ΚΟΟΥ με παθολόγους. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου δεν υπάρχουν η διάθεση και η πρόθεση πολλών συναδέλφων γιατρών να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Εγώ όμως παρεπιπτόντως, επ' ευκαιρίας και επειδή μιλάμε και σε ένα περιφερειακό κανάλι, θέλω να πω ότι για το νοσοκομείο μας στους Χιλιάτες νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά, γιατί σε πάρα πολλές ειδικότητες, ακόμα και αυτές τις δύσκολες, αναισθησιολόγων, παθολόγων, ακτινολόγων, είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Και αυτό γιατί έχει γίνει και μια ιδιαίτερα προσεγμένη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια να καλυφθούν οι θέσεις, έτσι, να υπάρχει καλό κλίμα συνεργασίας και με τους γιατρούς και με τη διοίκηση του νοσοκομείου αλλά και με το ιατρικό και με το παραϊατρικό προσωπικό. Και θέλω και μέσω του καναλιού σας να ευχαριστήσω όλο το υγειονομικό προσωπικό στο νοσοκομείο μας, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα και στα νοσοκομεία των Ιαννίνων, έτσι, και στο Πανεπιστημιακό και στο Χατζικώστα, υπάρχει μια πάρα πολύ και σημαντική κάλυψη από τους γιατρούς, οπότε δεν βλέπουμε σημαντικά προβλήματα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας μας. Τουλάχιστον να λέμε τα καλά που έχουμε στην περιοχή μας, έτσι. Παρόλο που εδώ καλούνται να πάνε να καλύψουν κενά σε άλλα νοσοκομεία με εντέλεστε, κύριε Γεωργιακά, οι γιατροί από τα δικά μας τα νοσοκομεία. Ακριβώς. Αυτό όμως οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Τουλάχιστον για την περιοχή μας είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο
σε σχέση με το σύνολο σχεδόν των περιφερειακών νοσοκομείων στη χώρα μας. Με εξαίρεση την Άρτα, ενδεχομένως, που έχει αρκετά προβλήματα, κύριε Γιώργιακα, και εκεί σίγουρα θα πρέπει να πέσει το βάρος, γιατί το λέω με την έννοια και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, το γνωρίζετε και από το νοσοκομείο των Φιλιατών, ότι όταν τα μικρότερα νοσοκομεία, τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία δεν λειτουργούν, δεν έχουν βασικές ειδικότητες, όλος αυτός ο αριθμός ασθενών θα πρέπει να μεταφέρεται σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπως είναι το Πανεπιστημιακό ή το νοσοκομείο Χατζικώστα, όταν θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν στον τόπο τους αυτοί οι άνθρωποι. Σαφώς, και έτσι, τουλάχιστον για το νοσοκομείο Φιλιατών οφείλω να ομολογήσω ότι σχεδόν στο σύνολο υπάρχει πάρα πολύ καλή κάλυψη. Και είναι και λογικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Θεσπρωτεία είναι η δυτική πύλη εισόδου στη χώρα. Αυτή τη χρονική περίοδο, εν μέσω σεζόν, έτσι, τα παράλια της Θεσπρωτείας δέχονται ένα πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, κύριε Γιώργιακα, και νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να είναι επαρκώς ελεγχομένο ένα νοσοκομείο, το νοσοκομείο της περιοχής, έστω και αν αυτό είναι στους Φιλιάτες, σε συνδυασμό βέβαια με το ΤΕΠ στην Οικουμενίτσα. Νομίζω ότι δεν σταματάμε εδώ, και εγώ προσωπικά αλλά και η διοίκηση του νοσοκομείου και όλοι μας θα φροντίζουμε να επανδρώνουμε το νοσοκομείο τόσο με ανθρώπινο ιατρικό, νοσηλευτικό παρά ιατρικό προσωπικό, αλλά και με σύγχρονα μηχανήματα τα οποία θα κάνουν το έργο των γιατρών πολύ πιο αποτελεσματικό και πολύ πιο χρήσιμο. Έτσι, και μιας ήρθαμε στην Ήπειρο και στη Θεσπρωτεία, κύριε Γιώργιακα, ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε για αυτή την καλοκαιρινή σεζόν από τους επαγγελματίες του τουρισμού στην περιοχή σας? Νομίζω ότι από εδώ και στο εξής, όντως έχει αυξηθεί πάρα πολύ η επισκεψιμότητα στα παράλια της Θεσπρωτείας. Νομίζω ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια συγκρατημένη κίνηση. Το ταμείο θα γίνει στο τέλος και ελπίζουμε ότι τουλάχιστον να είμαστε στα περσινά επίπεδα, γιατί γενικότερα φέτος υπάρχει μια έτσι ανά τη χώρα και ιδιαίτερα σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος, από ό,τι μαθαίνω, έτσι μια πτώση της τουριστικής προσέλευσης, που σίγουρα δεν είναι καλό για τη χώρα μας. Στις δικές μας περιοχές όμως, δόξα τω Θεώ, υπάρχει καλύτερη κίνηση, μεγαλύτερη συμμετοχή και νομίζω ότι το ταμείο στο τέλος θα είναι θετικό. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Άνοιξε και πάλι η συζήτηση στην Οικουμενίτσα για την αξιοποίηση του ξενία στην περιοχή, κύριε Γιώργιακα, δημιουργώντας έτσι και αντικρουόμενες θέσεις εντός, αν θέλετε, του Δημοτικού Συμβουλίου. Τελικά θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το κτίριο και προς ποια κατεύθυνση, κατά την προσωπική σας άποψη? Κυρία Σταύρου, κατά την προσωπική μου άποψη, εγώ λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι, σαν πολίτης πρώτα απ' όλα αυτής της πόλης και δεύτερον και σαν βουλευτής φυσικά, έτσι που βλέπουμε ένα κτίριο αξιόλογο να ρημάζει. Έτσι, να ρημάζει χωρίς να υπάρχει περιφρούρηση μιας περιουσίας, έτσι, που ανήκει στην ΕΤΑΔ και η οποία έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο. Και για να κάνω αυτή την επιστολή, κυρία Σταύρου, δεν την έκανα γιατί έτσι ξαφνικά ξύπνησα μια μέρα και μίλησα καταρχήν για αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου. Δεν είπα αν θα γίνει ξενοδοχείο ή αν θα γίνει κάτι άλλο. Είμαστε εδώ να συναποφασίσουμε, έτσι, και με τη Δημοτική Αρχή και με άλλους φορείς που πρέπει να σεβαστούμε και να ακούσουμε τις απόψεις τους, γιατί πρέπει να πούμε ότι από το 2018 και μετά σε κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν υπήρξε πρόσκληση στους σπουδαστές, μαθητές, να δηλώσουν προκειμένου να υπάρξει κάποιο πανεπιστημιακό ή τμήμα ΤΕΗ στο πρώην ΤΕΗ της Οικουμενίτσας. Άρα λοιπόν τα τελευταία 6 χρόνια αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρξε καμία εισαγωγή καινούρια στο ΤΕΗ της Οικουμενίτσας. Όποια τμήματα υπήρχαν, έτσι, ουσιαστικά έχουν καταργηθεί. Και παλιές ανακοινώσεις, κυρία Σταύρου, έτσι, ποτέ δεν πήρανε σάρκα και οστά. Από εκεί και πέρα, και εγώ και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και ο πρώην δήμαρχος, άρα και ο σημερινός δήμαρχος, έτσι, κάναμε συναντήσεις με το Πανεπιστήμιο. Θα σας πω ότι οι επιθυμίες του κυρίου Αλμπάνη εκλιπαρούσαμε ουσιαστικά, με την καλή έννοια, να κρατηθεί ένα τμήμα στην Οικουμενίτσα, και όχι μόνο ένα, αλλά και δεύτερο και τρίτο, αν ήταν εφικτό. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είδαμε τη διάθεση και τη θέληση του Πανεπιστημίου, έτσι, να στηρίξει ένα τμήμα στην Οικουμενίτσα.
Και παρόλα αυτά βλέπουμε και στην Πρέβεζα και στην Άρτα, έτσι, στην Πρέβεζα πιθανότατα να είναι η τελευταία χρονιά, στην Άρτα μειώνονται τα τμήματα, άρα λοιπόν όλα τα περιφερειακά τμήματα υπολειτουργούν ή τείνουν να κλείσουν. Από την άλλη μιλήσαμε και με την καινούργια Πρίτανη πριν, θα έλεγα, κοντά ένα χρόνο, έτσι. Η ανταπόκριση μίλησε για κάποια summer camp, δεν είδαμε τίποτα μέσα στο καλοκαίρι να δραστηριοποιούνται, αλλά δεν πήραμε και καμιά ουσιαστική απάντηση από την συνάντηση που κάναμε τόσο εγώ όσο και ο καινούριος δήμαρχος και πρώην και ο παλιότερος δήμαρχος και ο κύριος αντιπεριφερειάρχης σε κάποιες συναντήσεις που είχαμε κάνει. Βλέποντας λοιπόν, δεν θα έλεγα διαφορία, θα έλεγα... Δεν είναι και απόλυτα στο χέρι τους όμως, κύριε Γιώργιακα, γιατί είναι και ένα Υπουργείο Παιδείας από πίσω που θα πρέπει να δώσει και το πράσινο φως. Εγώ, κυρία Σταύρου, και το Υπουργείο, άμα χρειαστεί, το καταγγέλλω. Δεν είναι. Πάνω απ' όλα δεν είδαμε τη θέληση, ειδικά από τον κύριο Αλμπάνη, να στηρίξει οποιοδήποτε τμήμα στην Ιγουμενίτσα. Όπως επίσης, δεν είναι απόλυτο, όντως... Αλλά όμως ένα σοβαρό ίδρυμα όταν θέλει να δημιουργήσει και να στηρίξει κάποιο τμήμα έχει τη σύγκλιτό του, αποφασίζει και μιλάει αν θα δραστηριοποιήσει ένα τμήμα στην Ιγουμενίτσα, στην Πρέβεζα, στην Άρτα. Από εκεί και πέρα το μόνο που βλέπουν, όπως είπαμε και πριν, ότι υπάρχει τάση να κλείσουν και τα άλλα περιφερειακά τμήματα. Και δεν στεκόμαστε εδώ. Ειλικρινά εγώ είμαι ανοιχτός να ακούσω κάθε υγιή πρόταση προσωπικά, έτσι. Και δεν είμαι εγώ μόνο αυτός που θα αποφασίσει, έτσι, κάθε υγιή πρόταση, το οποίο θα μας πει ότι υπάρχει προοπτική να δημιουργηθεί ένα τμήμα, έτσι, που έχει ζωή, έχει προοπτική και πάνω απ' όλα επαγγελματική καταξίωση για τους σπουδαστές που θα έρθουν στην Ιγουμενίτσα. Ακόμα και ιδιωτικό τμήμα να δημιουργηθεί, κυρία Σταύρου, με την απελευθέρωση τώρα με τον καινούριο νόμο που ψηφίσαμε, να μπορέσει να έρθει και να σταθεί ένα ιδιωτικό τμήμα. Εμείς δεν θα λέγαμε όχι. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει, έτσι, να ασχολείσαι πάνω απ' όλα με τα προβλήματα της περιοχής. Να έχεις εξαντλήσει τις συζητήσεις, να έχεις δει τις προοπτικές και όταν δεν έχεις δει λοιπόν καμία ανταπόκριση, δεν έχεις εισπράξει καμία προσπάθεια, έτσι, στήριξης αυτών των τμήματων, είτε είναι η πολιτεία, είτε είναι η Βρετανία. Άρα λοιπόν αναζητάς κάτι άλλο το οποίο μπορεί να προσδώσει και να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις, να δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες όπου ο χώρος αυτός που πλέον είναι εγκατελειμμένος έχει καταστεί σημείο παρακμής, κυρία Σταύρου, ειλικρινά, έτσι, και δεν ξέρουμε αν κάνετε μια επίσκεψη. Γιατί όντως η ΕΤΑΔ πριν κάποιους μήνες έκανε επίσκεψη και είδε ότι δεν υπάρχει καμία φύλαξη, δεν υπάρχει καμία προοπτική. Λοιπόν, αφήσουμε λοιπόν αυτόν τον χώρο τον εξαιρετικό να φτύρεται, να ρημάζει. Εγώ τουλάχιστον σαν πολίτης και σαν βουλευτής που προσωπώ τη Θεσπρωτεία επισημαίνω λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, ειλικρινά, όποιος έχει μια ουσιαστική όμως πρόταση και όχι πρόταση εντυπώσεων, λόγων και χωρίς ουσία, γιατί κρινόμαστε όλοι και καμιά φορά καλό θα είναι να γινόμαστε και δυσάρεστοι σε κάποιους όταν χρειάζεται να πούμε τη γνώμη μας και την άποψή μας για κάτι που θα είναι ωφέλιμο στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν αναλαμβάνω και τις ευθύνες και, και το γνώθις αυτών που ζήτησα από την ΕΤΑΔ με κοινοποίηση σε όλους τους αρμόδιους φορείς, γιατί κατά την ταπεινή μου άποψη τη στιγμή αυτή, όσο και να θέλω να γίνω καλός απέναντι στον τομέα ότι μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο τμήμα πανεπιστημιακό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι, και νομίζω ότι η χρήση του χώρου αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί είναι και αυτά χρήματα του ελληνικού λαού, της ελληνικής κοινωνίας, κυρία Σταύρου. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να παρακολουθούμε λοιπόν και το συγκεκριμένο θέμα και άλλα ζητήματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γιώργιακα, για τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.